Έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να βάλεις ένα αντρικό όνομα σε γυναικείο, δηλαδή να γράφεις Τάσος και να είναι η Μαρία? Ναι, έχει γίνει. Τι όνομα έχεις διαλέξει? Θα διαλέξει ένα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και χτυπούσε το τηλέφωνο και έλεγες, α, με παίρνει ο φίλος μου. Ο φίλος μου από την ομάδα, γιατί θέλει να πάω στην προπόνηση να τους δω. Αφού δεν τη γουστάρεις αυτή που είστε μαζί, τι κάθεσαι και την κοροϊδεύεις και βάζεις ονόματα από ξένους? Τι κάνεις τώρα, ποιο παίρνεις? Εδώ παίρνω τη φίλη μου την Ειρήνη που είναι ποδοσφαιρίστρια. Ναι. Ναι. Σίγουρα είναι Ειρήνη ή μου είσαι κανένα Γιώργος, κανένα Νίκος? Όχι, όχι, Ειρήνη, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Ναι, όλα καλά, εντάξει. Πότε έχουμε προπόνηση? Ανοιχτή ακρόαση, βάλτε το λαδί. Δεν μπορώ να βάλω από την Ειρήνη. Όχι, δεν τη βάζω εγώ την Ειρήνη. Βάλτε τώρα, παιδί μου, άρα είσαι ευθύνεσαι. Κάθε, είσαι... Εντάξει, εντάξει, Νικόλα, θα έρθω, ναι. Θα πας προπόνηση? Να μην πάω στην προπόνηση, αυτό το έγινε. Θα έρθω κι εγώ από κοντά να δούμε τι γίνεται. Τελικά κόβεται το σεξ? Ναι, υπάρχει περίπτωση που μερικές φορές χλωμιάζει. Δεν σε αφορά, πώς το λένε. Σου έχει χλωμιάσει εσένα ποτέ? Εγώ να το δω πολύ καιρό για να με ρίχνεις. Έχει χαθεί από τον κόσμο τελείως. Συχνά, όταν μεγαλώνεις, τουλάχιστον στις άντρες, υπάρχει αυτό το μοιραίο πράγμα που λέγεται στήση. Η οποία όταν την έχεις ανάγκη δεν σου προκύπτει. Και όταν, ας πούμε, σου προκύπτει, δεν έχεις κανέναν να τη μοιραστείς. Η στήση έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό όταν αποφασίσει να γύρει, να ξαπλώσει, δεν το σταματάς. Ξέρεις πόσοι νέοι έχουν πρόβλημα με τη στήση τους? Ρωτέ εμένα! Έχουν κανένα προβληματάκι τέτοιο? Όχι, εσύ θα μου πεις. Έχεις κανένα πρόβλημα εσύ μαζί μου? Με σέναν όχι, αγάπη. Εμείς τσακμάκιασαι. Πάμε στο Λονδίνο. Εκεί, λοιπόν, οι μπανάνες ήταν άφθονες. Στα πρωινά μας βαίνανε εκατοντάδες μπανάνες και φρούτα. Αγαπώ, δεν είχαν μπανάνες. Όπα! Εγώ κατέβαινα το πρωί πρώτη και καλύτερη στα πρωινά. Άρα, μπανά. Τρεις μπανάνες στην καθησιά μου. Δηλαδή, πρωί-πρωί ξεκινούσα μπανάνες, συνέχεια. Μέσα στις πρόβες 10 μέρες για το Miss Greece και το Miss World, εγώ έχω γίνει μπανάνα. Μπανάνα. Α, μάλιστα. Μπανά-μπανάνα. Πόσες τρώσες μπανάνες την ημέρα? Πόσες έχω? Τρως? Πολλές. Κάργα μπανάνα. Εγώ έχω μία βάνα μπανάνα στο σπίτι, θες να στη δείξω? Θα σου έχω πάντα δύο πλεξούδες μπανάνες στο σπίτι. Αν αναρωτιόσασταν πόσα ήταν η βάνα μπανάνα... Έτσι ήταν η βάνα μπανάνα και πήρε μέρος στα καλλιστεία. Ποια είναι η πιο έντονη σκηνή ζηλοτυπίας που σου έχουν κάνει? Τι σπασίματα, να μου σπάει, ξέρω, τα πιάτα όλα, την κουζίνα την κάνει άνω κάτω. Να έρχεται κατά πάνω μου να με χτυπήσει, ξέρω εγώ, αυτό. Να μου πετάει, ξέρω, σακούλα σκουπιδιών μέσα στα μάξι. Εγώ δεν θα σου κάνω τέτοια, αν ζηλέψω. Θα σε χτυπήσω εκεί που πονάς. Αυτό δεν είναι ζημιά. Κάψτο το. Χάραξέ το. Βάψτο. Σακούλα την πέταξε πού? Είναι πολλοί που το κάνουν αυτό και μετά κάνουν πιο πολύ σεξ με αυτά όταν αρχίζουν και σπάζουν και κάνουν. Α, ίσως και αυτό. Μπορεί να ήταν και από αυτό να ήταν.